Λένε Μέρη Βλάχου, είμαι συνταξιούχος και ήθελα να πω στον συμπαθέστατο Βασίλη να μην ποντάρει πάρα πολύ στη σύνταξή του. Μέχρι να την πάρει θα έχει ξαναμισθεί όλη. Ήδη μέχρι σήμερα που μιλάμε η σύνταξή μου έχει μείνει μισή. Τα ταμεία στα οποία πλήρωνα λοιπόν 36 χρόνια λαιλατήθηκαν με διάφορα τερτύπια. Φέρτε πιο κοντά το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Γιατί δεν με διάφορα τερτύπια και τώρα τα ταμεία είναι ελληματικά. Αρκεί να σας πω ότι το επικουρικό μου ήταν 600 ευρώ και τώρα είναι 300. Η σύνταξη δεν μειώθηκε 30%, μειώθηκε 50%. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε και υψηλοσυνταξιούχους και όλες οι μειώσεις που γίνονται, γίνονται στο ποσό που έπαιρνα όταν, πριν την κρίση. Ότι έπαιρνε το 2008. Δηλαδή και όταν η σύνταξή μου θα γίνει 150 μου λένε ευρώ. Κάποιοι φίλοι ότι για παράδειγμα το ΛΑΦΚΑ. Ναι. Υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης. Επί της αρχικής. Και όχι δηλαδή, επί της σημερινής μειωμένης σύνταξης. Όταν θα παίρνω 150 ευρώ θα είμαι πάλι υψηλός συνταξιούχος. Και όλες οι μειώσεις θα παίρνονται στα 1750 ευρώ, 1650 μεικτά που έπαιρνα πριν την κρίση. Αυτό είναι γελιοποίηση. Ένα αυτό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που δεν είδα να το έχει προσέξει κανείς, πέρασε στα ψηλά. Το 2013... οι θάνατοι ξεπεράσανε τις γεννήσεις κατά 16.000. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάσαμε 14.000 ανθρώπους. Τώρα σε καιρό ειρήνης μόνοι μας σκοτώσαμε σε εισαγωγικά 16.000. Όχι μόνο με γέρους και νέους. Και μάλιστα από μια επίσημη ανακοίνωση που είδα στην Καθημερινή, αυτό οφείλεται στην έλλειψη φαρμάκων, τροφής και θέρμανσης. Εμείς σκοτώσαμε τους συμπολίτες μας. Περισσότερο από ό,τι μας σκότωσε ο Χίτλερ. Και εκείνος ήταν κατακτητής. Τώρα ποιος με σκοτώνει? Μάλιστα. Ένα πολύ... Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο. Τα είπατε... Τελειώνει αυτό. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η λίστα της κυρίας Λαγκάρτ αφορά μία τράπεζα και τρία μόνο χρόνια. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα 35 και οι άλλες 200 τόσες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην συγκάλυψη βρώμικων χρημάτων, πότε θα ανακαλυφθούν? Και μάλιστα κάνανε το παν αυτοί που ήταν μέσα στη λίστα να μην φανερωθούν ποτέ. Επίσης, με πολύ ευχαρίστηση άκουσα ότι το δικαστήριο δεν θεώρησε δεύτερη βουλευτική περίοδο την μία μέρα του 2012. Αλλιώς ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή οι πολιτικοί έχουν περιχαρακωθεί σε νόμους που ήδη ψηφίσανε, δεν φοβούνται κανέναν, συμπεριφέρονται με αλαζονία, κοροϊδεύουν τον κόσμο, κερδίζουν τις εκλογές με ψηφοθυρικά ψεύδια τα οποία διαψεύουν την επομένη της εκλογής τους, χωρίς καμία επίπτωση. Ευχαριστώ. Είναι ντροπή. Ευχαριστώ, κυρία μου.